Σήμερα έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 3 σημαντικά νομοσχέδια για το Υπουργείο Ενέργειας. Το πρώτο έχει να κάνει με την προώθηση και την ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο. Και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα υιοθετηθούν κάποιες πρόνοιες οι οποίες θα βοηθήσουν και στην πιο εύκολη και γρήγορη υλοποίηση των έργων ΑΠΕ αλλά και στην ενδυνάμωση των καταναλωτών. Συγκεκριμένα υιοθετείται η σύσταση σημείου επαφής One Stop Shop για καθοδήγηση, πληροφόρηση και διευκόλυνση των αιτητών για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ. Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τα έργα ΑΠΕ και οι αδειοδοτικές διαδικασίες και υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται, όπως είπα, ο ρόλος του καταναλωτή, γιατί μέσα από το νομοσχέδιο αυτό, όταν εγκριθεί σε νόμο, θα μπορούν πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, σίγουρα με οικονομικά ωφέλη, γιατί θα έχουν και τις αντίστοιχες εξοικονομήσεις όσον αφορά και την εξοικονόμηση ενέργεια, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Το δεύτερο νομοσχέδιο έχει να κάνει με τη λειτουργία του Ταμείου ΑΠΕΞΕ, του Ταμείου το οποίο υπενθυμίζω ότι παρέχει τα κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με net metering και τώρα με virtual εικονικό net metering επίσης, όπως επίσης θερμοσύφωνες, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, θερμομόνωση οροφών κλπ. Και το νέο μας σχέδιο για την εγκατάσταση ενεργοβόρων συσκευών όπως πλυντήρια, κλιματιστικά κλπ. Σε ευάλωτα νοικοκυριά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υιοθετεί ένα νέο τρόπο υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού και ως εκ τούτου αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια το τέλος κατανάλωσης αυτό θα μειωθεί ούτως ώστε να έχει και την αντίστοιχη, τον αντίστοιχο αντίκτυπο και μείωση στο κόστος ηλεκτρισμού στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού. Και τέλος, έχει εγκριθεί και το νομοσχέδιο για τη μείωση των εκπομπών στα καύσιμα, το οποίο θέτει νέες υποχρεώσεις στους προμηθευτές όσον αφορά τους στόχους ΑΠΕ, αλλά επίσης καθορίζονται και κριτήρια αειφορίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων, επιτρέπουν στο Υπουργείο μας να υποπτεύει καλύτερα την ποιότητα των καυσίμων και καθορίζεται υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για μείωση κατά 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ.